Κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Πολιτεία Πύλη Πολιτών». Όπως έχουμε πει αρκετές φορές, είναι μία εκπομπή η οποία ασχολείται με τον άνθρωπο, όπου με την ιδιότητα του πολίτη, μέσα στην πολιτεία του, πώς πρέπει να λειτουργεί ο άνθρωπος. Όλα λοιπόν γίνονται για τον άνθρωπο. Επίκεντρο λοιπόν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Σήμερα θα περάσω απευθείας στο θέμα, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι οι πολίτες. Παρακολουθήσατε τις προηγούμενες ημέρες μία εκπομπή του κυρίου Πασχαλίδη με την συνάδελφό μου, την κυρία Δερδελάκου. Και πραγματικά αναφέρθηκαν πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσουν όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολίτες, για να καταλάβουμε τελικά τι ζούμε. Αν είμαστε ελεύθεροι, αν είμαστε ακόμη υποδουλωμένοι από το 1800, από τη δεκαετία του 1821, από την πρώτη σύσταση του Συντάγματος. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρθηκαν στην συγκεκριμένη εκπομπή που σας είπα πριν. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα συνεχίσουμε αυτό το τεράστιο θέμα με τον κύριο Πασχαλίδη. Ο κύριος Πασχαλίδης, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση, με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευση, στον νομό Ηρακλείου. Κύριε Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Σουλερέ. Την καλησπέρα μου στην εκπομπή σας, Πολιτεία Πύλη Πολιτών, σε όλους τους τηλεθεατές από τα Κούτης Γεας. Είναι τιμή μας, κύριε Πασχαλίδη, που είστε ξανά κοντά μας εδώ, να μας δώσετε όλα αυτά τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει μέσα από την έρευνά σας. Και θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι, βλέποντας την εκπομπή την προηγούμενη, έχω πάρα πολύ θυμό μέσα μου. Και να σας πω και το γιατί. Διαπιστώνοντας λοιπόν από την αποδεικτική διεργασία που είχατε κάνει, πάρα πολύ εμπεριστατωμένα, διαπίστωσα λοιπόν ότι το έθνος δεν μπόρεσε ποτέ να πάει σε εθνοσυνέλευση και τα αποτελέσματα τα βιώνουμε σήμερα, γιατί μας στέρισαν την ιδιότητα του κυρίαρχου αυτόχθονα ηθαγενή. Και έτσι λοιπόν, μέχρι και σήμερα, και σας το λέω από τη δική μου την πλευρά, είμαι 52 ετών και ακούγοντας την εκπομπή, κατέρευσε όλη εκείνη η γνώση εισαγωγικά που είχα για το ποιος είμαι, πού διαμένω, τι πολίτευμα έχω και πώς έφτασα μέχρι σήμερα εδώ και πώς έζησα τη ζωή μου μέχρι σήμερα. Πραγματικά, ήθελα να σας ρωτήσω, πριν ξεκινήσουμε, είστε νομικός, είστε συνταγματολόγος. Τι ακριβώς είστε, κύριε Πασχαλίδη? Ποια είναι η ιδιότητά σας? Είμαι ένας απλός ενεργός πολίτης που μετέχω επί παντός επιστητού σε ό,τι αφορά τη χώρα μου, το μέλλον μου, την πατρίδα μου, το σπίτι μου, διότι, όπως γνωρίζετε, κύριε Σουλερέ, είμαι γεννητής του 1991, είμαι σχεδόν 30 ετών και δεν έχω μέλλον. Κάποιοι φρόντισαν, η δικιά μου η γενιά, να μην έχουμε μέλλον. Να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε, να μην μπορούμε να κάνουμε οικογένεια. Αν πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι κάνω ένα παιδί, θα μου φορολογήσουν το παιδί μου μέσα στην ίδια μου την πατρίδα και συνεχώς πάντα κάποιοι αποφασίζουν για μένα χωρίς εμένα. Άρα ήρθε η ώρα και η στιγμή που είπα ότι κάτι πρέπει να γίνει, ενεργοποιήθηκα, έψαξα επί παντός επιστητού και συνεχίζω και ψάχνω επιμελώς καθημερινά το τι έχει συμβεί και πώς μπορεί να αλλάχθει όλο αυτό. Γι' αυτό και είμαι συστρατευμένος στον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Κύριε Πασχαλίδη, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε συνταγματολόγους, έχουμε δικηγόρους, έχουμε συλλόγους δικηγόρων παντού σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε πόλη, που αν διαβάσουμε το καταστατικό τους θα καταλάβουμε για ποιο σκοπό έχουν ιδρυθεί και κανένας δεν είχε το ανάστημα μέχρι σήμερα να βγει μπροστά σε όλους τους Έλληνες και να αποτυπώσει με απλά λόγια κατανοητά σε όλους μας να καταλάβουμε τελικά τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στο Σύνταγμά μας, σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι δικό μας, αλλά τελικά αποδείξατε ότι δεν είναι. Να μην σας πω όμως, για να περάσουμε τάχιστα στην επόμενη μας, στη σημερινή μας εκπομπή, αυτό που αποτυπώθηκε με απλά κατανοητά λόγια είναι αυτό που λέει και η ίδια μας η Βουλή. Η έρευνα έχει να κάνει με τη συνταγματική μας ιστορία, όπως το γράφει η ίδια μας η Βουλή, που ξεκινάει και λέει ότι δεν αποτέλεσε έργο πραγματικής συντακτικής συνέλευσης των Ελλήνων.
όταν αποτυπώσαμε στις προηγούμενες μας εκπομπές ότι είμαστε μια απικία η Ελλάδα, έχουμε καταστεί ένα προτεκτοράτο με τη συνθήκη του Λονδίνου που δείξαμε το 27, το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 και η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης του 32. Και έρχεται ο Όθωνας με όρκο επί ποινής θανάτου δι' αποκεφαλισμού, αν είναι ποτέ δυνατόν, να μας κάνει υπήκους υπάκους υποτελείς. Όταν υπήκο, όπως το εξήγησα στην προηγούμενη εκπομπή, δεν μπόρεσε ποτέ το έθνος και δεν μπορεί το έθνος να πάει σε εθνοσυνέλευση. Γι' αυτό ήρθε η εθνική αντιπροσωπεία, φέρανε τα φιλογαλλικά, φιλορωσικά, φιλοαγγλικά κόμματα, φέρανε βαβαρό μονάρχη και μετέπειτα η αντί του προσώπου, όχι το έθνος, τους δόθηκε πληρεξούσιο και έφτιαξαν αυτό, όχι το Σύνταγμα, το καταστατικό διοίκησης της ιδιωτικής εταιρείας στο Βασίλειο της Ελλάδος, που σήμερα είναι μετανομασμένο σε Ελληνική Δημοκρατία, Hellenic Republic, ιδιωτική εταιρεία με International Jig Number αφημί 4-09-93-11-06 και έχει να κάνει με τους υπηκόους Έλληνες. Αυτό αποδείχθηκε, όπως ακριβώς με όλα τα πολιτεύματα, που όπως είπα αλλάζει κουστούμι κάθε φορά, το πολίτευμα κουστούμι αλλάζει, αλλά όταν θα δούμε όλα μας τα συντάγματα από τότε μέχρι σήμερα, ο κορμός, κύριε Σουφλερέ, παραμένει ο ίδιος και θα το αποτυπώσω ακριβώς τώρα με αποδεικτική διεργασία, ένα-ένα τα άρθρα για να τα δούμε ακριβώς. Πραγματικά, κύριε Πασχαλίδη, αυτό που κάνετε είναι μία αποτύπωση με αποδεικτική διεργασία και θα ήθελα και το ζητάω από όλους τους καλεσμένους πάντα να μας αναφέρουν τις πηγές τους, από πού δηλαδή μπορέσατε να αντλήσετε όλα αυτά τα στοιχεία για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας ότι δεν είναι δικά σας στοιχεία, είναι του συντάγματος, είναι μέσα από θεσμούς. Άρα οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. Θα ήθελα λοιπόν πάντα να είστε απόλυτος και να μας δίνετε όλα τα στοιχεία πού βρίσκετε όλα αυτά που μας παρουσιάζετε. Όπως είπα, κύριε Σουλερέ, πολύ σωστά και στην προηγούμενη μας εκπομπή, hellenicparliament.gr, στο site της Βουλής των Ελλήνων, συνταγματική ιστορία. Θα του βγάλει ακριβώς όλη τη συνταγματική ιστορία από το 1821, από την πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, έως και σήμερα. Όπου πατώντας ο κάθε Έλληνας πολίτης πάνω στις αναθεωρήσεις που έχει το Σύνταγμα και στα συντάγματα, θα του ανοίγει το φύλλο εφημερίδας και κυβερνήσεως, που θα το έχει αναλυτικά μπροστά του επί παντός επιστήτων. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας, κύριε Πασχαλίδη, για να μην χάνουμε καθόλου χρόνο. Και να λοιπόν μας δείξει το κοντρόλ, και θα ήθελα, συγγνώμη κύριε Πασχαλίδη, να μας δείχνει και το κοντρόλ την εφημερίδα της κυβερνήσεως που μπορούν και οι τηλεθεατές μας να αντλούν τα στοιχεία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλω το κοντρόλ να μας δείξει μόνο την τελευταία αναθεώρηση του συντάγματός μας, την ένατη αναθεώρηση του 2019. Αυτό βλέπουμε, κύριε Πασχαλίδη. Πάμε τώρα να κάνουμε την ταύτιση για να το δούμε. Αποδείξαμε λοιπόν ότι από τότε μέχρι από το 1844 έως και σήμερα το Σύνταγμα μας έρχεται με αναθεωρητικές βουλές του αντί του προσώπου, που οι αντιπρόσωποι προσαρμόζουν κάθε φορά, προσθέτουν, αφαιρούν κάποια άρθρα, τα κάνουν ακριβώς όπως θέλουν αυτοί, με απότερο σκοπό ο κορμός του Συντάγματος από τότε μέχρι σήμερα να είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος. Απλά τροποποιούνται κάποια άρθρα, προσθέτονται κάποια, αφαιρούνται κάποια άλλα. Αυτό είναι στην ουσία όχι Σύνταγμα, αλλά όπως το λέει και η ίδια μας η δίκη, η ίδια μας η συνταγματική ιστορία, ένα Σύνταγμα συμβόλαιο, ένα Σύνταγμα ή συνθήκη, ένα Σύνταγμα ή συνάλλαγμα, στην ουσία είναι το καταστατικό διοίκησης της ιδιωτικής εταιρείας Βασίλειου της Ελλάδος, που σήμερα είναι ιδιωτική εταιρεία Ελληνική Δημοκρατία, που ανάφερα προηγουμένως και το αφημί. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί είναι οξύμορο. Έκλεισα την προηγούμενη εκπομπή με την προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, με το Σύνταγμα του 1975, που το Σύνταγμα του 1975 επανέφεραν εν μέρη το Σύνταγμα του 1952, που το Σύνταγμα του 1952 προέρχεται με αναθεώρηση, όπως είδαμε στη συνταγματική μας ιστορία, από το Σύνταγμα του 1864, της βασιλευόμενης δημοκρατίας με μονάρχη, το Γουλιέλμο της δυναστείας, τον Γεώργιο Α. Λοιπόν, πάμε τώρα με εξαιρέσεις, λέει, τις διατάξεις που αφορούν το βασιλέα. Πάμε να δούμε αυτό κατά πόσο ισχύει. Η συνταγματική μοναρχία και μετέπειτα η βασιλευόμενη δημοκρατία με μονάρχη, που έδινε πάλι την εξουσία όλα στο μονάρχη, μας λέει στα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25 και 26 όσον αφορά το βασιλέα, της διατάξεις του, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πάμε να δούμε και σήμερα το Σύνταγμά μας τι λέει για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να κάνουμε αυτές τις ταυτίσεις.
στη συνταγματική μοναρχία του 1843 και μέχρι το 1862 έλεγε ότι ο ανώτατος άρχων ασκούσε την εκτελεστική εξουσία δια των υπουργών του, την νομοθετική από κοινού με την εκλεγμένη βουλή και τη διορισμένη γερουσία και τέλος την δικαστική, η οποία πήγαζε από εκείνον δια των δικαστηρίων. Σήμερα, αγαπητοί μου συνέλληνες, όπως μπορούμε να δούμε και στη σελίδα 8 της τελευταίας αναθεώρησης του συντάγματος μας της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, είναι το άρθρο 26, που μας λέει η παράγραφος 1 τι. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση. Και η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια, οι αποφάσεις τις οποίες εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού. Βλέπουμε να έχει αλλάξει κάτι. Τίποτα απολύτως, κύριε Πασχαλίδη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Παρόλο που έχουν περάσει τόσα πολιτεύματα. Ό,τι είχε ο ανώτατος άρχων τότε, έχει σήμερα ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Με μια πολύ μικρή εξαίρεση που θα τη δούμε παρακάτω πώς αλλάζει, ότι πλέον η δικαστική εξουσία, λέει, δεν πηγάζει από εκείνον, αλλά πηγάζει στο όνομα του ελληνικού λαού. Στις αποφάσεις ενεργούνται σύμφωνα και εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού. Μετέπειτα μας έλεγε στα δύο συντάγματα του 1944 και του 1964 ότι ο ανώτατος άρχων καθιέρωνε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, την ευθύνη των υπουργών για τις πράξεις του μονάρχη, ο οποίος τους διόριζε και τους έπαυε, ο οποίος τους αναγνώριζε και θεμελίδι ατομικά δικαιώματα. Σήμερα μπορούμε να δούμε στο άρθρο 37, παράγραφος 1 στην 11 σελίδα του συντάγματος μας, ότι λέει ότι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και με πρότασή του διορίζει και πάβει τα λοιπά μέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς του Υπουργικού Συμβουλίου. Βλέπαμε καμία διαφορά? Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Μετέπειτα μας λέει ότι ο Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος, στην παράγραφο 2 του άρθρου 37, ο αρχηγός του κόμματος, το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Προσέξτε τώρα. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής, αν είναι ποτέ δυνατόν. Της Βουλής. Της Βουλής. Και όχι των πολιτών. Όχι των πολιτών. Ούτε του λαού, ούτε του έθνους. Όπως μας αναγράφει το Σύνταγμά μας στο άρθρο 1, παράγραφος 3, ότι οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, αλλά υπάρχουν και αυτές υπέρ του έθνους. Όχι. Πρέπει να έχει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αυτό εδώ που βλέπουμε μόλις τώρα, θυμηθείτε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, τι έγινε στις εκλογές του 2012. Όταν κανένα κόμμα δεν είχε τη σχετική πλειοψηφία για να σχηματιστεί αυτόνομη κυβέρνηση, τι έγινε? Το μεγαλύτερο κόμμα που είχε τη σχετική πλειοψηφία των εδρών, η Νέα Δημοκρατία τότε με τον Αντώνη Σαμαρά, θυμάστε τότε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον κάλεσε, έγινε διερευνητική, όπως το λέει, διερευνητική εντολή και μέσα από την πλειοψηφία και από την εμπιστοσύνη της Βουλής σχηματίστηκε η τριτοκομματική κυβέρνηση. Πασόκ Νέα Δημοκρατία Δημάρ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σωστά. Και τότε είχαμε μείνει όλοι με ανοιχτά τα μάτια και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μέχρι τότε νομίζαμε ότι υπάρχουν 2 και 3 στρατόπεδα και τελικά είδαμε ότι όλοι αυτοί είναι από τη μία πλευρά και όλοι εμείς από την άλλη πλευρά ως πολίτες να κοιτάμε. Έτσι ακριβώς. Μετέπειτα πάμε στο άρθρο 73, σελίδα 18 του ΦΕΚ, του συντάγματος μας σήμερα, όσον αφορά για την νομοθετική λειτουργία της Βουλής. Εδώ τώρα υπάρχει κάτι πάρα πολύ οξύμορο. Θέλω πραγματικά αυτά όλα που υπόνησε αυτήν την εκπομπή να τα δουν όλοι οι Έλληνες πολύ σοβαρά, γιατί μιλάμε για το Σύνταγμά μας. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Πρέπει να μπαίνουμε πραγματικά τα τις έννοιες για να καταλάβουμε ακριβώς και στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτή την εκπομπή τι πραγματικά έχει συμβεί. Και θα δώσουμε και τη λύση. Πριν πάμε, κύριε Πασχαλίδη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε αμέσως. Κυρίες και κύριοι, σε 2 λεπτά πάλι μαζί. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης.
Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Πασχαλίδη και πραγματικά αυτά που μας αποτυπώνει και στη σημερινή εκπομπή δεν πρέπει να τα χάσει κανένας συμπολίτης μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η εκπομπή που βλέπετε θα πρέπει να την διαδώσετε εσείς σε όλους τους υπόλοιπους που είναι γύρω σας για να μάθουμε όλη την αλήθεια. Κύριε Πασχαλίδη, μιλούσατε για το άρθρο 73. Ναι, όσον αφορά την νομοθετική λειτουργία της Βουλής. Σωστά. Λέει ότι το δικαίωμα πρόταση νόμων ανήκει στη Βουλή και στην κυβέρνηση. Μα στο άρθρο 26, κύριε Σουφλερέ, είδαμε ότι όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών, ότι η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα βλέπουμε ότι δικαίωμα πρόταση νόμων ανήκει στη Βουλή και στην κυβέρνηση. Και φτάνουμε στο σήμερα και βλέπουμε, προσέξτε, ενεργούνται και προεδρικά διατάγματα, δηλαδή έχουμε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να βγάζει προεδρικά διατάγματα. Σωστά. Έχουμε και την κυβέρνηση να βάζει νόμους στη Βουλή. Έχουμε και την ίδια τη Βουλή των υπόλοιπων κομματικών κόμματα να φέρουν προτάσεις νόμων στη Βουλή. Άρα υπάρχει διάκριση μεταξύ των εξουσιών. Μα αυτοακυρώνονται, κύριε Πασχαλίδη, όπως αναφέρετε. Αυτοακυρώνονται οι ίδιοι. Βλέπουμε ότι, θα το δούμε και παρακάτω, ότι το ένα άρθρο του συντάγματος αναιρεί το άλλο. Και στην ουσία με αυτό και μόνο τελικά αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε διάκριση εξουσιών στην Ελλάδα. Έχουμε απλά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως ήταν και ο απόλυτος άρχων, που διορίζει και πάβει τους υφυπουργούς και διορίζει τον Πρωθυπουργό. Και πρόταση έτσι, λοιπόν, νόμων έχει. Έτσι λοιπόν, κύριε Πασχαλίδη, έτσι λοιπόν αποτυπώνεται αυτό που λέγατε και στην προηγούμενη εκπομπή, το ότι ό,τι δικαιώματα είχε ο μονάρχης ως βασιλιάς, έχει και ο σημερινός πρόεδρος. Σωστά. Γιατί βλέπουμε και προεδρικά διατάγματα, βλέπουμε πρόταση νόμου στη Βουλή να φέρνει και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Η ίδια η Βουλή που είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Ναι, αλλά στη διάκριση των εξουσιών στο άρθρο 26 είδαμε ότι στο άρθρο 1 η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή. Σωστά. Και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε εδώ να συμβαίνει κάτι άλλο. Πάμε μετά. Η δικαιοσύνη, λέει, απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. Όπως μας έλεγε και στο άρθρο 26, όσον αφορά για τα δικαστήρια, ότι λειτουργούν ανεξάρτητα και οι αποφάσεις βγαίνουν στο όνομα του ελληνικού λαού. Σωστά. Πάμε τώρα να δούμε το άρθρο 90, παράγραφος 5, στη σελίδα 24. Τι μας λέει. Άρθρο 90, παράγραφος 5. Οι προαγωγές στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικράτειας, του Αρείου Πάγου, δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου, ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ποιος το διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη σήμερα όσον αφορά για τον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικράτειας, και τον Πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, είναι διορισμένη ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου που διορίζει και πάβει οποιαδήποτε στιγμή θέλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα αυτό το άρθρο δεν αναιρεί το άρθρο 87, παράγραφος 1, που λέει ότι απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία? Βεβαίως. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τον απόλυτο άρχον στα προηγούμενα συντάγματα της συνταγματικής μοναρχίας που διόριζε και έπαβε
Και η δικαστική εξουσία πήγαζε από εκείνον. Από πού πηγάζει και εδώ? Έτσι ακριβώς. Από τον πρόεδρο. Και το τελευταίο. Παρακαλώ, κύριε Σουφλερέ. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο, αυτό μάλλον το άρθρο, απαντά σε αυτό που σας ρώτησα στην εισαγωγή της εκπομπής. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος νομικός, κάποιος συνταγματολόγος που να βγει μπροστά και να πει την αλήθεια. Να αποτυπώσει την αλήθεια, όπως κάνετε εσείς. Αυτό λοιπόν δείχνει την συσχέτιση και την αλληλοσυνεργασία που έχουν, το ποιος διορίζει ποιον και το ποιος εξαρτάται από ποιον. Έτσι ακριβώς. Όταν έχουμε, κύριε Σουφλερέ, διορισμένη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, από εκεί και πέρα τι ψάχνουμε να βρούμε? Το δίκαιο μας δεν θα το βρούμε ποτέ. Το δίκαιο μας θα το βρούμε όταν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας εμείς το έθνος, που θα το αποτυπώσω στο τέλος. Και στο τελευταίο ακροτελεύτιο άρθρο, το τότε συνταγμάτων, 107 άρθρο του 1844 και 110 άρθρο αντίστοιχα του 1864 του Μονάρχη, έλεγε ότι η τήρηση του παρόντος συντάγματος αφιερούνται εις τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Σήμερα είναι το άρθρο 120, παράγραφος 4, που λέει ότι η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Εννοεί βέβαια βία, εννοεί κατάλυση δια της βίας, εννοεί με τα όπλα, έτσι. Εδώ τώρα θα πρέπει να το κάνω απόλυτα κατανοητό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές σιρήνες και πάρα πολλή παραπλάνηση για όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν ενεργοποίηση αυτού του άρθρου, μη αντιλαμβανόμενοι τα όσα έχουμε αναλύσει στις μέχρι τώρα δύο εκπομπές. Είναι μια μεγάλη παγίδα. Έτσι ακριβώς. Επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, λέει. Έτσι και ακριβώς. Να αντιστεκόμαστε με οποιοδήποτε μέσο επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Ποιο? Η τήρηση του συντάγματος. Ποιου συντάγματος? Ποιου συντάγματος? Του συντάγματος που απορρέει. Η αντί του προσώπου με όρκο επιποινής θανάτου μας έκαναν υπήκουους, υπάκουους, υποτελείς στους νόμους και στις αρχές του Μονάρχη. Το οποίο δεν απορρέει από την... Παρακαλώ κύριε Πασχαλίδη, σας διακόπτω. Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυτό το σύνταγμα, όποιος επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία, ως υπηκόη. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σουφλερέ, το σύνταγμα μας δεν έχει καταλυθεί με τη βία. Και θα το αποτυπώ στο τέλος. Αλλά εδώ είναι πολύ σημαντικό. Δεν αναγράφει όταν καταπατούνται ή όταν καταλύονται τα δικαιώματα βάσει του ανθρώπινου δικαίου, του φυσικού δικαίου ή τα δικαιώματα του πολίτη ή του έθνους. Αλλά όταν καταλύεται τι? Η τήρηση του συντάγματος, οι νόμοι και οι αρχές του Μονάρχη. Αυτής της συνταγματικής μοναρχίας που έρχεται από τότε μέχρι σήμερα το ίδιο. Γιατί έτσι είναι η σωστή ανάλυση και η σωστή επεξήγηση. Όποιος επιχειρήσει να πάρει τα όπλα σήμερα και να βγει έξω και να υπερασπιστεί το σύνταγμα αυτό, που δεν είναι σύνταγμα, είναι ένα καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας, έτσι, του βασιλείου της Ελλάδας που έχει να κάνει τους υπηκόους Έλληνες, και βγει να σπείρει αίμα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο λένε κάποιοι, την άλλη μέρα το πρωί δεν θα προλάβει να ξαναδεί το φως του ήλιου ποτέ του. Το άρθρο 120, όπως είπατε κύριε Πασχαλίδη, το επικαλούνται πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Και έχουν γίνει και πάρα πολλές συνενώσεις ανθρώπων. Και στο Σύνταγμα έχουμε τέτοια γεγονότα. Εγώ προσωπικά το αποδίδω στην μη γνώση, γιατί αν ήξεραν οι άνθρωποι ότι το Σύνταγμα που έχουμε σήμερα δεν απορρέει από μια εθνοσυνέλευση, από τις αποφάσεις των προγόνων μας για το πώς θέλουν να διοικηθούν, ναι, τότε δεν θα υποστήριζαν ούτε το 120, ούτε τα υπόλοιπα άρθρα που το ένα αντικρούει το άλλο. Και δίνει όλη την διαχείριση στον Μονάρχη, στον σημερινό Μονάρχη. Έτσι ακριβώς. Γιατί αυτό το Σύνταγμα δεν αποτέλεσε ποτέ έργο πραγματικής συντακτικής συνέλευσης. Δεν άκατσαν όλοι οι Έλληνες, όλοι εμείς οι Έλληνες ως έθνος, να συνελεύσουμε για το πώς θέλουμε να διοικούμαστε και να διοικούμε, να άρχουμε και να αρχόμαστε, μετέχοντας κρίσεως και αρχής επί παντός επιστητού και στα κοινά. Απλά με όρκο επιποινής θανάτου δια αποκεφαλισμού, το ξανατονίζω, μας έκαναν υπήκουους, υπάκουους, υποτελείς του βασιλείου της Ελλάδος, στους νόμους και στις αρχές του Μονάρχη, δόθηκε το πληρεξίστρο στους αντί του προσώπου, σε αντιπρόσωπους, τα κόμματα της εθνικής αντιπροσωπείας που μπορούν να λειτουργούν υπέρ ή κατά του προσώπου βάσει του αστικού κώδικα, και αυτά είναι τα αποτελέσματά μας. Έφτιαξαν ένα καταστατικό
το πώς θα διοικούν τους υπηκόους Έλληνες. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να κατανοηθεί πραγματικά από όλους τους συνέλληνες μας και να δούνε ακριβώς την πραγματική αλήθεια. Γι' αυτό σας είπα, κύριε Πασχαλίδη, ότι έχω θυμό μέσα μου. Έχω θυμό όπως πρέπει να θυμώσουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί συνέλληνές μας, πάρα πολλοί ενεργοί πολίτες που κατανοούν αυτό ακριβώς, που αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή. Έτσι ακριβώς. Το ένα θέμα είναι αυτό. Και το δεύτερο θέμα που αποδεικνύεται σε αυτή την εκπομπή είναι ότι το ένα άρθρο του Συντάγματος αναιρεί το άλλο. Δηλαδή, έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο αυτοκαταλύεται από μόνο του. Από μόνο του το ίδιο, όπως είναι γραμμένο. Το είδαμε με αποδεικτική διεργασία ένα-ένα άρθρο πολύ συγκεκριμένο. Και σύν της άλλης, έχουμε και το άρθρο 28. Προσέξτε τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Εκτός, για αυτό που λέμε για την ενεργοποίηση του άρθρου 120, εκτός ότι είμαστε υπήκο υπάκου υποτελείς και πρέπει να υπακούμε στους νόμους και στις αρχές του Μονάρχη, αλλά και στους νόμους που βγάζουν οι κυβερνήσεις αυτές, ως υπήκο υπάκου υποτελείς αυτών, που σήμερα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα λοιπά μέλη της κυβέρνησης και της Ολομέλειας της Βουλής, έχουμε και το άρθρο 28 του Συντάγματος, παράγραφος 1, που αφορά όσο αφορά αποτελεί θεμέλιο της χώρας, όσον αφορά για τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι' αυτό μπήκε αυτό το άρθρο. Το άρθρο 28, παράγραφος 1, από το 1975 και μετέπειτα. Σωστή. Με σκοπό την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπως μας λέει και το ίδιο, που λέει ότι οι γενικά παραδεδειγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της κάθε μιας, αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου, δηλαδή του Συντάγματος, και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Άρα είναι πάνω από το Σύνταγμα. Βλέπουμε ένα άρθρο για όλες αυτές τις συμβάσεις που υπογράφει η χώρα μας. Όλες αυτές τις συνθήκες. Μην ξεχνάμε και το μνημόνιο είναι σύμβαση. Έτσι. Και κυρώθηκε με νόμο μέσα στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Που σημαίνει τι? Υπερισχύει πάνω από το Σύνταγμα. Δεν μπορεί να το επηρεάσει το Σύνταγμα. Γι' αυτό και κάθε συνθήκη, σύμβαση, συμφωνία, όπως ανάλυσα και στην πρώτη μου εκπομπή, τι είναι κάθε μια που υπογράφει, παραδίδουμε και ένα μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Και έρχεται τώρα να υπερισχύσει πάνω από οποιαδήποτε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Δεν μπορεί να το αντικρούσει το Σύνταγμα αυτό. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Άρα όταν έχουμε ένα άρθρο το οποίο είναι πάνω από το Σύνταγμα, είναι πάνω ακόμα και το άρθρο 120, πας να μου ενεργοποιήσεις το άρθρο 120 να το κάνεις τι? Αφού δεν μιλάει για τα δικαιώματά σου, Έλληνα πολίτη, αδελφέ μου. Δεν μιλάει για το δίκαιο των εθνών, Έλληνα πολίτη, αδελφέ μου. Μιλάει μόνο και μόνο για την τήρηση του καταστατικού της ιδιωτικής εταιρείας, το Βασίλειο της Ελλάδος, που σήμερα λέγεται Hellenic Republic, Ελληνική Δημοκρατία. Δεν έχεις να κάνεις εσύ πουθενά, Έλληνα πολίτη, αδελφέ μου, όπως αντιλαμβάνεσαι σε αυτήν εδώ την εκπομπή με την αποδεικτική διεργασία που έγινε. Μετά από τη σημερινή εκπομπή, κύριε Πασχαλίδη, πάρα πολλοί συνέλληνές μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι υποστήριζαν, ήταν θερμοί υποστηριχτές του άρθρου 120, έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη στο διαδικτύο για το συγκεκριμένο άρθρο. Θεωρώ ότι θα πάρουν τη γνώση και θα αλλάξουν οπτική γωνία. Έτσι ακριβώς. Κύριε Πασχαλίδη, υπάρχει. Γι' αυτό και δεν είχαμε ποτέ στην Ελλάδα, κύριε Σουπλερέ, συνταγματικά δικαστήρια. Αυτό είναι ο λόγος. Είχαμε ένα εσωτερικό κανονισμό, ένα καταστατικό μιας εταιρείας που φέρει ανθρώπους, μας φέρει εμάς τους ανθρώπους ως προϊόντα. Ως προϊόντα. Καπηλεύεται τον πλούτο μας και πρέπει όλοι οι Έλληνες να εμφανιστούμε με την πραγματική μας ιδιότητα, με την ιδιότητα την οποία γεννιόμαστε ως Έλληνες κυρίαρχοι αυτόχθων ηθαγενείς, το ίδιο το έθνος. Είναι θέμα να επιλέξουμε ιδιότητα, κύριε Σουφλερέ. Ή δηλώνουμε κυρίαρχοι αυτόχθονες ηθαγενείς και πάμε να ενωθούμε όλοι μαζί, που θα το αποτυπώσω τώρα αυτή τη στιγμή, και να πάρουμε την πατρίδα στα χέρια μας, ή αλλιώς υπακούμε στους κλέφτες, τοκογλύφους, απατεώνες, δυνάστες που μας δυναστεύουν και μας έχουν στείλει στον όλεθρο. Υπάρχει λύση, κύριε Πασχαλίδη.
Ειλικρινά, θέλω την απάντησή σας ειλικρινά, μέσα από την έρευνα που έχετε κάνει. Υπάρχει λύση για τον τηλεθεατή που μας βλέπει να ακουμπήσει πάνω σε ένα σταθερό, σε ένα ιερό σημείο? Ναι, και τώρα θα αποτυπώσω τη λύση για να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή. Η λύση είναι να συστρατευτεί το έθνος, πάλι βάσει συντάγματος. Είμαστε υποχρεωμένοι και ως Ελλήνων Συνέλευσης, υπακούμε σε αυτό το Σύνταγμα και πηγαίνουμε με αυτό το Σύνταγμα. Όποιο Σύνταγμα κι αν είναι αυτό, ό,τι κι αν είναι αυτό, όπως κι αν το έχουν γράψει αυτό, αυτό το Σύνταγμα έχουμε, με αυτό το Σύνταγμα πορευόμαστε. Δεν πάει κανένας να κάνει κατάλυση του Συντάγματος ή δεν μπορείς να την κάνεις. Γιατί όποιος την κάνει, γιατί ακόμα και με την ενεργοποίηση που πριν το άρθρο 120, κατάλυση του Συντάγματος κάνεις. Αυτή είναι η αλήθεια που αποτυπώθηκε σε αυτή την εκπομπή. Σωστά, αφού αυτό ισχύει σήμερα. Άρα, εμείς πηγαίνουμε με βάση το συνταγματικό μας πλαίσιο. Όποιο κι αν είναι αυτό, εμείς αναλύσαμε τι είναι στις δύο εκπομπές αυτές. Αυτό το Σύνταγμα έχουμε, ωραία. Με αυτό το Σύνταγμα πορευόμαστε και προχωράμε παρακάτω. Ωστόσο, τι μας λέει το ίδιο το Σύνταγμα? Στην πρώτη σελίδα, στο άρθρο 1, παράγραφος 3, ότι, θα το διαβάσω ακριβώς για να δούμε ακριβώς τι λέει. Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι η προεδρευόν κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, λαός όντας υπήκος, ο υπάκος, ο υποτελής, σεβόμενος το Σύνταγμα και τους νόμους, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους. Εδώ βλέπουμε το ίδιο μας το Σύνταγμα, αυτές τις δύο έννοιες να τις διαχωρίζει. Άλλο λαός, πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά ο Έλληνος ο πολίτης, λαός είναι αυτό που αναλύσαμε στις δύο εκπομπές. Να δούμε το πρώτο άρθρο, κύριε Πασχαλίδη, να δούμε το πρώτο άρθρο του Συντάγματος. Το βλέπουμε λοιπόν στην οθόνη μας. Ωραία, να το δουν και οι τηλεθεατές μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ίδιο μας το Σύνταγμα διαχωρίζει τα τις έννοιες. Άλλο λαός, άλλο έθνος. Ο λαός είναι ο υπήκος, ο υπάκος, ο υποτελής, σεβόμενος τους νόμους και το Σύνταγμα. Αλλά υπάρχουν και αυτές υπέρ του έθνους. Το έθνος είναι ο Έλλην αυτόχθον κυρίαρχος ηθαγενής που ανάλυσε και στην πρώτη εκπομπή. Αυτόχθον από την ίδια χθόνα κυρίαρχος που άρχω επί της κυριότητάς μου, ηθαγενής που προέρχομαι εξαίματος από το γένος των προγόνων μου. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό το άρθρο, άρθρο 1, παράγραφος 3. Το ψήφισμα του ΟΗΕ για τους αυτόχθονες πληθυσμούς το 61/295 το 2007, που μιλάει για τους αυτόχθονες πληθυσμούς και το αναγκαστικό δίκαιο, δηλαδή το φυσικό δίκαιο, το δίκαιο των ανθρώπων, τι μας λέει? Ότι το ίδιο το έθνος πρέπει να σηκωθεί, το ίδιο το έθνος να συστήσει νομικά την οντότητά του εκπροσώπησης, κύριε Σουφλερέ, και όχι εθνικής αντιπροσωπείας, αλλά εκπροσώπησης. Να πάρει τους θεσμούς στα χέρια του, με νόμιμα μέσα, γι' αυτό και η Ελλήνων Συνέλευσης ίδρυσε από το 2015 το συνταγματικό όχημα, τον πολιτικό φορέα του έθνους, επικυρωμένο από τον ΟΗΕ και τον Άριο Πάγο, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, με αριθμό πρωτοκόλλου 6099 του 2015, να μπούμε στη διαχείριση, να πάρουμε τους θεσμούς της χώρας μας και μετά να συνελεύσουμε όλοι οι Έλληνες. Κατανοητό, κύριε Πασχαλίδη. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμά σας. Τελειώνει και η σημερινή εκπομπή και πραγματικά μόνο εμείς οι πολίτες, όταν πάρουμε στα χέρια μας έτσι ακριβώς με τον τρόπο που είπατε την διαχείριση, θα πάμε σε εθνοσυνέλευση και θα αποφασίζουμε εμείς για το τι σύνταγμα θέλουμε να φτιάξουμε και ποιους νόμους θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Θα αποτελούμε πραγματικά το πώς θέλουμε να διοικούμε και το πώς θέλουμε να διοικούμαστε, κύριε Σουλαρέ. Έτσι ακριβώς. Εμείς οι ίδιοι Έλληνες. Κύριε Πασχαλίδη, αντιλαμβάνεστε ότι η εκπομπή σας έχει δεξί της χέρι, θα έλεγα, ή αριστερό της, για να μπορεί να μεταφέρει αλήθειες στους τηλεθεατές μας. Είστε λοιπόν ένας από τους βασικούς ανθρώπους των πληροφοριών που μεταφέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίστε την έρευνά σας και θα κάνουμε και επόμενες εκπομπές έτσι ώστε να δώσουμε όλα τα στοιχεία στους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ και σήμερα. Ήταν μεγάλη μου τιμή, κύριε Σουφλερέ, και αγαπητοί ακροατές, τηλεθεατές της εκπομπής Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Να είστε καλά, τιμή μου.
Δική μας τιμή, κύριε Πασχαλίδη. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά στοιχεία. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε όλοι εμείς είναι να αρχίσουμε να διαβάζουμε και να βρίσκουμε τη δική μας αλήθεια που είναι μία και μοναδική. Στο ίδιο σημείο θα καταλήξουμε όλοι. Επομένως, μέχρι την επόμενη εκπομπή, καλή συνέχεια, αρκετό διάβασμα για να είμαστε ενεργοί πολίτες. Καλή συνέχεια.